Μαζί μας ο Θύμνος Παπαευθυμίου. Φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά μου. Για την παρουσία σας, την αγωνιστικότητά σας, την απόφασή σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην νεολαία μας που έχει κάθε δίκιο να απαιτεί, να αγωνίζεται, να κρίνει και να ελπίζει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και το σεβασμό μου στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Αυτούς που κράτησαν όρθιο αυτό τον τόπο σε δύσκολους καιρούς για να ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας. Σήμερα από εδώ στέλνουμε το μήνυμα της ελπίδας, το μήνυμα της συνέπειας και της συνέχειας. Το μήνυμα της νίκης, μια νίκη που θα ανήκει σε όλους σας. Θα είναι η δική σας νίκη. Φίλες και φίλοι, την περασμένη Κυριακή δώσαμε την πρώτη μάχη. Αυτή την Κυριακή θα κερδίσουμε τον πόλεμο. Η αλήθεια θα κερδίσει τα ψέματα. Η διαφάνεια, τα σκοτάδια, το προσκήνιο, το παρασκήνιο, η ελπίδα, την απελπισία, η δημιουργία, τη στασιμότητα, η συνεργασία, την απομόνωση, η συνέπεια, την προχειρότητα, η σιγουριά, την ανασφάλεια. Το μέλλον θα κερδίσει το παρελθόν. Είμαστε όλοι ενωμένοι και αποφασισμένοι. Καλό τους αντιπάλους μας να κρατήσουν την ψυχραιμία τους, να συγκρατήσουν τον πανικό τους, να σεβαστούν τον τόπο, τους πολίτες και τα ήθη τους. Θέλω να το θυμίσω για μια ακόμη φορά. Ο Θύμνος Παπαευθυμίου δεν έκανε ποτέ πίσω. Δεν αρνήθηκε, δεν εμπορεύτηκε ποτέ την κοινωνική προσφορά. Δεν ήρθε να φτιαχτεί από την πολιτική. Δεν ήρθε να πάρει. Ήρθε να δώσει και να προσφέρει. Να ενώσει και όχι να διαχωρίσει. Να συνεργαστεί και να συνθέσει. Να προκαλέσει τη συμμετοχή, αλλά και να συγκρουστεί όταν, όπου και με ποιον χρειαστεί. Γιατί ο Θύμνος Παπαευθυμίου δεν εκβιάζει και δεν εκβιάζεται. Δεν έμαθε να συναλλάσσεται στο παρασκήνιο, αλλά να έχει λόγο τιμής, να είναι πάντα μπροστάρης για τον τόπο του και να περπατάει με το κεφάλι ψηλά. Αγαπητοί συνδημότες και συνδημότησες, φίλες και φίλοι, την προηγούμενη Κυριακή δώσαμε με ήθος και ευπρέπεια τον προεκλογικό μας αγώνα και το αποτέλεσμα δικαιώνει όλους όσους εντάχθηκαν στο συνδυασμό μας, αλλά και όλους τους έτοιμους και ικανούς πολίτες του Δήμου μας. Δεν είναι τυχαίο ότι η δύναμη του συνδυασμού μας ανέβηκε 10 ποσοστιαίες μονάδες από τις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Την Κυριακή που έρχεται είμαστε βέβαιοι ότι οι δημότες θα αποφασίσουν με την ψήφο τους να συνεχίσουμε την προσπάθεια που αρχίσαμε στο Δήμο πριν από 3,5 χρόνια. Θα ανανεώσουν την εμπιστοσύνη τους στο δικό μας συνδυασμό και θα δώσουν την εντολή ανάληψης της ευθύνης διακυβέρνησης του Δήμου προκειμένου να συνεχίσουμε
το δύσκολο έργο που ξεκινήσαμε το 2011 με τη δική σας στήριξη και εμπιστοσύνη. Οι επαναληπτικές εκλογές είναι καθοριστικές για την ομαλή λειτουργία του Δήμου μας, την σωστή διαχείριση των χρημάτων και την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων που προορίζονται για την ανάπτυξη του τόπου. Έχουμε την αίσθηση ότι οι δημότες σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο στην ιστορία της αυτοδιοίκησης ζητούν συγκεκριμένα πράγματα από τους αιρητούς. Έχουν ποχτήσει και έχουν βαρεχθεί να ακούνε μεγάλα λόγια και ανέξοδες υποσχέσεις. Δεν τους συγκινούν πλέον οι φανφάρες και τα ανεύθυνα συνθήματα. Ζητούν πράξεις και αποτελέσματα. Εμείς δεν τάζουμε ανέξοδες υποσχέσεις. Δεν προσβάλλουμε την αξιοπρέπεια του κάθε δημότη. Εγώ δεν έμαθα να μιλάω με οριστολογίες, αλλά με συγκεκριμένο πρόγραμμα. Δεν μου ταιριάζουν τα μεγάλα λόγια. Μου ταιριάζει όμως η ευθύτητα και η ευθύνη. Τα χρόνια που πέρασαν, άμεση προτεραιότητά μας ήταν η βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών. Δρομολογήσαμε και υλοποιήσαμε ένα σύνολο παρεμβάσεων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών στους δημότες, όπως η καθαριότητα, η ίδρυυση, η αποχέτευση, η συντήρηση των κοινόχρηστων χώρων, η ασφαλτόστρωση και η δημιουργία νέων δρόμων στα χωριά του Δήμου μας. Ως Δήμαρχος όλα αυτά τα χρόνια προσπαθώ να είμαι δίπλα στους δημότες, στηρίζοντας πάντα τους πιο αδύναμους με ευαισθησία, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Η πόρτα μου ήταν πάντοτε ανοιχτή. Προσπάθησα να τηρήσω τους νόμους, προστατεύοντας την αξιοπρέπεια του Δήμου, υπερασπιζόμενος πάντα τα συμφέροντα του συνόλου και όχι κάποιων ομάδων. Κληθήκαμε να διοικήσουμε ενωμένως τρεις Δήμους και μια κοινότητα. Τον καλλικρατικό Δήμο Μακρακόμης στη γένεσή του. Εκτός από τα προβλήματα χρηματοδότησης και αρμοδιοτήτων, ο Καλλικράτης με την εφαρμογή του έφερε και προβλήματα ομογενοποίησης των πρώην Δήμων. Προβλήματα που έχουν να κάνουν με τον τρόπο διοίκησης και τους ρυθμούς ανάπτυξης των πρώην Δήμων. Όλα αυτά τα αντιμετωπίσαμε με νυφαλιότητα, με ψυχραιμία, με συνέπεια και με τόλμη. Καταφέραμε να βάλουμε το Δήμο μας σε μια σειρά. Να δρομολογήσουμε τα πράγματα στη νέα τους πορεία, βλέποντας το Δήμο ως μια ενιαία οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική οντότητα. Καταφέραμε να νοικοκυρέψουμε το Δήμο και να διορθώσουμε τα κακό σκήμενα. Φίλες και φίλοι, αυτοί που εγγυώνται το αύριο του Δήμου μας είναι απόψε εδώ μπροστά σας και αισθάνομαι υπερήφανος ως Δήμαρχος, γιατί έχω την χαρά να συνεργάζομαι με άξιους και ικανούς ανθρώπους, με καλούς συμπολίτες μας. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και τα επόμενα χρόνια. Με μεγαλύτερο ζήλο, με περισσότερη όρεξη για δουλειά στο Δήμο μας. Να ολοκληρώσουμε τα έργα υποδομής. Να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες του Δήμου. Να κάνουμε περισσότερα για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, την επιχειρηματικότητα, κυρίως για τους νέους. Να αξιοποιήσουμε καλύτερα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας. Να προβάλλουμε τον Δήμο μας, τον τόπο μας. Να κάνουμε τον Δήμο μας τόπο διαμονής για τα παιδιά μας και τόπο προορισμού για τους επισκέπτες του. Έχουμε τη γνώση και την εμπειρία. Αποδείξαμε την αγάπη μας για τον τόπο μας. Έχουμε το όραμα να φτιάξουμε ένα Δήμο πρότυπο. Να τον πάμε μπροστά. Μπροστά και ψηλά. Ζητάμε από εσάς τους δημότες να μας κρίνετε από το έργο μας και να μας δώσετε τη δύναμη να συνεχίσουμε τον ωραίο αγώνα που ξεκινήσαμε μαζί τα προηγούμενα 3,5 χρόνια. Φίλες και φίλοι, το μέγεθος και η ένταση των προβλημάτων επιβάλλουν σε όλους μας να παραμερίσουμε ξεπερασμένες νοοτροπίες και αντιλήψεις που πηγάζουν από τα προσωπικά διέξοδα
και να δεσμευτούμε για μία ακόμη φορά, τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά, σε μια δημιουργική συμπόρευση με τις παραγωγικές δυνάμεις της περιοχής μας για την ανάπτυξη και την προβολή του τόπου μας. Εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη και δεσμευόμαστε για την υλοποίηση του προγράμματός μας. Δεσμευόμαστε να κάνουμε το όραμά μας πραγματικότητα. Θα πρέπει όμως εσείς με την ψήφο σας την Κυριακή να μας δώσετε την εντολή. Απευθύνουμε σε όλους τους δημότες, σε όλους τους πολίτες του Δήμου μας, σε όλους εσάς και σας λέω, δεν θα σας απογοητεύσουμε. Σας δίνω το λόγο μου. Φίλες και φίλοι, μέχρι την Κυριακή θα δείτε και θα ακούσετε ακόμη πολλές κακοήθειες από τον αντίπαλό μας. Σας καλώ να κλείσετε τα αυτιά σας στις σιρήνες της διαπλοκής, της απαξίωσης και του καιροσκοπισμού. Σας καλώ να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά, να σεβαστείτε και να περιφρονήσετε την ετοιμότητα και την αξιοπρέπεια τη δική σας και του κάθε σκεπτόμενου πολίτη. Σας καλώ να δώσετε τον καλύτερο εαυτό σας μέχρι την Κυριακή. Πολιτισμένα, με σεβασμό στον πολίτη, με ειλικρίνεια, με πίστη και αποφασιστικότητα, να μιλήσετε σε όλους τους δημότες. Δεν μας περισσεύει κανένας. Απόψε νικήσαμε τους μηχανισμούς. Απόψε κερδίσαμε την ενότητα. Απόψε υπογράψαμε εδώ στη Σπυριάδα ένα νέο συμβόλαιο τιμής και συνεργασίας. Μια συνεργασία που έρχεται από παλιά και θα συνεχιστεί και στο μέλλον, γιατί την πιστεύουμε και την τιμάμε. Γιατί είναι πίστη μας, αρχή μας και κανόνας ζωής. Σας καλώ όλους να στρατευτείτε σε αυτόν τον όμορφο αγώνα και να είστε βέβαιοι ότι εμείς θα είμαστε οι νικητές. Κανένας δεν μπορεί να λυγίσει αυτή τη δύναμη και με κανένα μέσο. Κανένας δεν μπορεί να ανακόψει την πορεία προς το μέλλον. Όλοι μαζί για τη μεγάλη νίκη της προόδου. Της προόδου, της δημιουργίας, της ετοιμότητας, της σύνθεσης και της συνέπειας. Όλοι μαζί για ένα Δήμο με ανθρώπινο πρόσωπο, κοινωνική συνοχή και οικονομική ευρωστία. Όλοι μαζί γιατί όλοι πιστεύουμε στη συνεργασία και το έχουμε αποδείξει. Όλοι μαζί γιατί όλοι μας έχουμε αξίες, ιδανικά και πάνω απ' όλα αγάπη για τον τόπο μας. Όλοι μαζί γιατί είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μπροστά και ψηλά. Όλοι μαζί για να υπηρετήσουμε μια ιδέα μεγαλύτερη από τους εαυτούς μας. Όλοι μαζί γιατί όλοι μας αξίζουμε πολύ περισσότερα. Γεια σας και καλό αγώνα. Και σας ευχαριστώ και για την παρουσία σας εδώ απόψε. Εδώ είμαστε, να δείξεις που είναι η μάνα σου. Ποιον, έφερες την κάρτη.